Καλημέρα, κέφεξε. Ο Κώστας Κωνσταντίνου και ο Μανώλης Καλατζής κάθε πρωί 7 με 9 στον 107.6. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Αντιπρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, Πρόεδρο της Επιτροπής Νομικών, Βουλευτή του Κόμματος, τον κύριο Ιωάννη Νικολάου. Κύριε Νικολάου, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Έχουμε αυτή την απόφαση, επειδή είσαστε και Επίτροπος Δικαιοσύνης του Κόμματος, αυτή την απόφαση του πειθαρχικού της αστυνομίας, με την οποία επιβάλλει αυτή τη σκληρότατη ποινή των 80 έως 800 ευρώ στους αστυνομικούς που ξυλοφόρτωσαν τους δύο φοιτητές στην Αρμενία. Είσαστε ικανοποιημένος και ως νομικός και ως πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών και ως πολιτικός και ως πολίτης? Σίγουρα κανένας δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένος με μια τόσο χαμηλή ποινή. Πρόκειται για έναν πολύ σοβαρό θέμα, για ένα πολύ σοβαρό πειθαρχικό αδίκημα, το οποίο μάλιστα συντάραξε ολόκληρη την κυπριακή κοινωνία. Και όταν η αστυνομία επιβάλλει στα μέλη της τέτοιες πειθαρχικές ποινές, διερωτούμε πού βρίσκεται η αναλογία. Περίπου όσο επιβάλλει στους πολίτες για ένα παράνομο παρκάρισμα. Περίπου τόσο είναι. Περίπου πού βρίσκεται η αναλογία της ποινής σε σχέση με το πειθαρχικό αδίκημα το οποίο διέπραξε. Όταν μάλιστα για πολύ χαμηλότερες, πολύ πιο ελαφρά αδικήματα, επιβάλλονται ποινές όπως... Απόταξη από το αστυνομικό σώμα. Μάλιστα, και απόταξη από το αστυνομικό σώμα. Υπήρξαν περιστατικά που για όχι τόσο σοβαρά αδικήματα, σοβαρά μεν, αλλά όχι τόσο, και για τα οποία δεν υπήρξε καν απόφαση δικαστηρίου, εκδιώχθηκαν άτομα από την αστυνομία. Στην προηγουμένη περίπτωση υπάρχει και απόφαση δικαστηρίου, που είναι και πάρα πολύ έντονη κιόλας. Στο οποίο δεν καταδικάστηκαν κάποιοι, για παράδειγμα, με ποινή φυλάκισης, διότι εδώ η ποινή φυλάκισης, έστω και με αναστολή, είναι φυλάκιση. Τις συσίγες και τους λόγους κάτω από τις οποίες αυτή επιβλήθηκε μετά από εκείνες τις μακρόχρονες δικαστικές διαδικασίες, που ουσιαστικά αποτέλεσαν και ένα σημαντικό παράγοντα για τον οποίο, όπως αναφέρεται και στην απόφαση, το δικαστήριο τελικά έκρινε ότι δεν θα έπρεπε να επιβάλλει οποιαδήποτε άλλη ποινή πέραν από τη ποινή της αναστολής της φυλάκησης. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι η αστυνομία θα έπρεπε να κλάβει την αναστολή της ποινή της φυλάκησης, ότι απρόκειται για μια στο αδίκημα των πειθαρχικών, ως για να επιβάλλει ποινή η οποία να είναι απλώς ένα χάδι. Ξέρετε όμως, κύριε... Τι μήνυμα στέλνεις ουσιαστικά, όχι μόνο στην Κυπριακή κοινωνία, αλλά και μεταξύ των μέλων σου. Τα θέματα πειθαρχίας. Που είναι ίσως σοβαρότερο αυτό από το μήνυμα που στέλνετε στην κοινωνία, γιατί η κοινωνία το δικό της μήνυμα το πήρε μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Ενώ οι ίδιοι αστυνομικοί, ή τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι χρειάζονται να πάρουν ένα μήνυμα για να καταλάβουν κάποια πράγματα, παίρνουν σαφώς εντελώς λανθασμένο μήνυμα. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, κύριε Νικολάου, υπάρχει και ένα θέμα το οποίο είναι θεσμικό. Και επειδή προκύπτει το θέμα και με την αστυνομία και με άλλα σώματα, άλλες υπηρεσίες του κράτους, οι οποίες καλούνται να επιβάλλουν έτσι εσωτερικές διαδικασίες. Αυτό το θέμα αφορά εσάς περισσότερο. Γιατί αφήνετε αστυνομικούς επί του προκειμένου να δικάζουν συναδέλφους τους, ή γιατί να επαφείτε σε αυτούς τους ανθρώπους να χειρίζονται αυτά τα θέματα μέσω ενός μιας εσωτερικής κατάστασης, εσωτερικών οργάνων, τα οποία βλέπουμε που μας οδηγούν? Σε κάθε οργανισμό και σε κάθε συγκροτημένο σώμα υπάρχουν πάντοτε τα όργανα ελέγχου, υπάρχουν επίσης και τα πειθαρχικά όργανα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει οργανισμός. Και στην Κύπρο, για παράδειγμα, δεν υπάρχει συγκροτημένος οργανισμός, είτε είναι οι κρατικοί οργανισμοί, είτε είναι η δημόσια υπηρεσία, είτε είναι τα σώματα ασφαλείας κτλ., που να μην έχουν πειθαρχικά όργανα. Πέραν από τα ανεξάρτητα ελεκτικά όργανα, ανεξάρτητα ως προς τον τρόπο της άσκησης του ελέγχου, να μην ασκούν τον έλεγχο από άτομα τα οποία μετέχουν στην υπηρεσία αυτή, όπως εμείς και στα πειθαρχικά. Θα σας πω κάτι, δεν είναι το ότι να δημιουργήσεις έναν άλλο ξεχωριστό όργανο να εξετάζει την πειθαρχικά, διότι εκεί δεν θα μπορεί να λειτουργήσει καν το σύστημα. Είναι το να μπορείς να έχεις τους σωστούς ανθρώπους, οι οποίοι να μπορούν να αξιολογήσουν τη σωστή, να πούμε, και να εκτιμήσουν τα σωστά μηνύματα τα οποία μπορεί να στείλουν μέσα από μια πράξη. Μάλιστα.